Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή «Υπάρχει θέμα» ξεκινά τώρα. Θα είμαστε μαζί έως τις 11 παρά 5, παρά 7 λεπτά περίπου, όπως κάθε βράδυ, με την Ρολέλα απόψε εδώ. Καλησπέρα. Όπως επίσης κάθε βράδυ. Και σε πολύ λίγη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον γραμματέα της Λαϊκής Ενότητας, ανυπόταχτη αριστερά, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Στρατούλη. Νομίζω μια συζήτηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με ένα πρόσωπο της κεντρικής πολιτικής κοινής και με υπουργική θητεία, για όλα αυτά οι ερώτητα, τα οποία συνθέτουν ένα πολιτικό περιβάλλον που μας δίνει την αίσθηση πως έχει ξεκινήσει άτυπα. Νομίζω μια προεκλογική, ναι, περίοδος. Ναι. Ναι, και αυτό ισχύει και για την Νέα Δημοκρατία, που ο Πρωθυπουργός λέμε ότι περιοδεύει διαρκώς, αλλά και για τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης και τα κόμματα γενικότερα, νομίζω ότι πλέον σε έναν. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ο Μητσοτάκης, η περίπτωση του Λιγνίτη. Ναι. Στην Φλόρινα ο Τσίπρας, και την ίδια ώρα σήμερα είχαμε αυτά τα δύο δραματικά γεγονότα. Τραγικά γεγονότα. Τα οποία δεν υπάρχουν λέξεις να τα περιγράψεις. Αδιανόητα. Αφενός μεν έχουμε αυτή την έκρηξη στο Λέβητα ενός σχολείου που σκοτώνει ένα παιδί 11 ετών. Δηλαδή. Και τραυματίζει δύο άλλους. Και το άλλο, ένας αστυνομικός καταδιώκει έναν 20χρονο Ρωμά. 15. 15 ήτανε. 15, ο οποίος είχε πάρει το αυτοκίνητο, πήγε και βάλε βενζίνη, δεν πλήρωσε. Και τον πυροβολεί. Και μετά ξεκίνησε μια καταδίωξη. Και αυτή η καταδίωξη κατέληξε με τον πυροβολισμό. Μα συγχωρείς πολύ αυτό. Είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, ο αστυνομικός, όλοι όσοι ήταν στην καταδίωξη, δεν ξέρανε ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο, ένα νέο παιδί, το οποίο, ωραία, δεν πλήρωσε. Δεν πλήρωσε 15 ευρώ. Καταρχήν 15 ετών φαντάζομαι ότι δεν θα έχει ούτε δίπλωμα οδήγηση. Φυσικά. Δηλαδή. Η υπόθεση της παραβατικότητας είναι διαφορετική από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η καταστολή. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος έχει μια παραβατική συμπεριφορά. Ούτε δικαιολογούμε την παραβατική συμπεριφορά. Σε καμία περίπτωση. Αλλά μιλάμε για αυτό το οποίο, παραμονές μάλιστα αυτού του συνταρακτικού γεγονότος δολοφονίας του Γρηγορόπουλου, έρχεται η ενέργεια και πράξη ενός αστυνομικού να επικαιροποιήσει στην Έχουμε μνήμη των πολιτών. Έχουμε ήδη σε όλη την Ελλάδα και στην Κέρκυρα εκδηλώσει διαμαρτυρίες έξω από τα τμήματα της ελληνικής αστυνομίας. Και εδώ υπάρχει μια κινητικότητα μεγάλη. Υπάρχει μεγάλη. Μια αντίδραση πανελλαδικά, γιατί μιλάμε για ένα νέο παιδί το οποίο είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Χαροπαλεύει, για να το πούμε. Ναι, πολύ χαροπαλεύει, χαροπαλεύει. Έβλεπα το ΑΠΕ πριν από λίγο, το τηλεγράφημα. Και απ' την άλλη, βέβαια, αυτό με το παιδί το μικρό στο σχολείο, δεν μπορώ να δεχτώ ότι μια οικογένεια ετοιμάζει το παιδί να πάει σχολείο και δεν θα επιστρέψει ποτέ από λάθη, παραλήψεις, αποφάσεις. Είπε ο Γιάννης στη ροή του δελτίου κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ο Γιάννης Παργινός, σχολιάζοντας. Εάν εγώ δεν μπαίνω, αν έχουμε πράγματι αυτά τα καταγγελόμενα στην περίπτωση της Κιβωτού. Αυτό το ρεπορτάζ δεν το έχω κάνει. Και αν εγώ δεν το έχω κάνει, σωστά, δεν μπορώ, δεν να, μπορώ ξέρω να έχω κρίση και αξιολόγηση. Θα συμφωνήσω πολύ. Εγώ ξέρω ότι έχουμε να κάνουμε μια ΜΚΙΟ η οποία διαχειρίζονταν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, αυτή η ΜΚΙΟ μέσα σε ένα ελάχιστο χρόνο και με τη βοήθεια των μέσων ενημέρωσης, τα οποία πρόβαλαν τον πατέρα Αντώνιο και το έργο, έγινε κάτοχος σειράς δεκάδων ακινήτων. Δηλαδή η ακίνητη περιουσία της ΜΚΙΟ τεράστια. Και έλεγχος, λέει ο Γιάννης κάτι πάρα πολύ χρόνια, απλό. Έλεγχος. Έχει το κράτος αντίληψη. Έτσι. Ότι έχουμε παιδιά τα οποία βιώνουν μία μικρή κόλαση στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Ναι. Περίπτωση 12χρονης Μίχου. Έχουμε δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι το κράτος πρέπει να οργανώσει δομές στοργής, μέρημνας και φροντίδας. Ναι, το έχουμε. Γιατί δεν το κάνει το κράτος? Πράσινες, κόκκινες, κίτρινες, μπλε κυβερνήσεις. Γιατί δεν αναπτύσσονται δομές και εδώ υπάρχει με και το ζήτημα πραγματικούς επιστημονικούς συνεργάτες. Μα και δεν, όχι αυτούς δεν που έχει πάνε ελεγχθεί. Είναι δυνατόν να προκύψουν οι καταγγελίες για να ελεγχθεί όλο το σύστημα αυτό, όχι μόνο τη Κιβωτού? Όλο. Δηλαδή, οικονομικά, επιστημονικά, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που στελεχώνουν μια τέτοια δομή και πλησιάζουν παιδιά? Λίγος. Και πώς βρίσκονται δίπλα στα παιδιά? Όλα αυτά τα χρόνια δεν έλεγξε κανείς τίποτα. Κανείς. Προφανώς όχι. Και τώρα να σου πω και κάτι. Στην υπόθεση του σχολείου. Ναι. Τα παιδιά μας σε αυτή τη χώρα, στα σχολιά, σε κάποια σχολιά, είναι μέσα με μπουφάν, ξέρεις γιατί? Γιατί ανάβουν 2 ώρες το πρωί και 2 το μεσημέρι. Έτσι, μπράβο. Σε δημόσιες υπηρεσίες, πας να πάρεις ένα χαρτί και βλέπεις το χειμώνα τον υπάλληλο να στάζει, γιατί έχει ζέστη. Δεν μπορεί να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Εντάξει, δημοθύμησες. Επειδή εγώ είμαι μεγαλύτερο σου. Λίγο. Ναι. Λίγο. Να μην το λέει συνέχεια και νομίζω ο κόσμος είναι και πολύ μεγαλύτερο. Πρέπει να πω ότι
Όταν στο ιεροκτήριο της νομαρχίας δεν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα να τοποθετηθούν κλιματιστικά μηχανήματα, μία υπηρεσία δέχτηκε δωρεές. Και ποια ήταν? Η πολεοδομία. Και κανείς σε αυτό το πράγμα το αποδέχτηκε, παρακαλώ πολύ, ο έχων την ευθύνη, αλλά κανείς δεν το επεξεργάστηκε. Γιατί, ρε παιδιά, πάει ο εργολάβος και χαρίζει ένα κλιματιστικό μηχάνημα? Γιατί? Έτσι. Διότι εξυπηρετήθηκε. Θα μου πεις... Κοίταξε. Λέω... Ειλικρινά, τώρα, τι θα γίνει με αφορμή αυτόν τον τραγικό θάνατο ενός παιδιού? Θα λειτουργήσουν όπως πρέπει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί? Καταρχήν, κοίταξε, θα αποδοθεί δικαιοσύνη για να δούμε ποιος πήρε μια απόφαση να γίνει μια ενέργεια εν ώρα σχολείου, δηλαδή το Σάββατο, το Κυριακή ή το απόγευμα? Εγώ θέλω να μάθω κάτι πολύ απλό. Αυτός ο Λέβητας είχε συντηρηθεί? Είχαν περάσει τα στάνταρ ασφαλείας λειτουργίας ενός τέτοιου μηχανήματος? Είχαν γυρίσει με έναν άλλο τρόπο για να έχει γεωθερμία κτλ. Δεν λειτουργούσε και είπαν ότι πρέπει να ξαναγυρίσουν στο πρώτο καθεστώς. Αλλά εξεράγει, πετάχτηκε η πόρτα 30 μέτρα. Σκότωσε το παιδί 30 μέτρα μακριά. Τραγική σύμπτωση. Σήμερα έβρεχε και τα παιδιά του ολοήμερου, επειδή έβρεχε, ήταν κάτω από το υπόστεγο, το μικρό υπόστεγο, όπου ήταν σε πολύ μικρή απόσταση από το Λέβητα. Όπου εκεί η πόρτα εξφεντονίστηκε και σκότωσε ένα παιδί. Μου τηλεφώνησε μια καλή φίλη που έχω στην Νότια Κέρκυρα, στην περιοχή της Μεσογγής. Είναι πρώην καθηγήτρια σε πολλά πανεπιστήμια. Και μάλιστα ένας άνθρωπος ο οποίος, νομίζω, πρέπει ότι να σου πω ότι διατηρεί πολύ ζωντανή τη μνήμη ενός πολύ σπουδαίου νεοέλληνα πεζογράφου. Μιλάω για τον Χατζή, η σύζυγός του, η χείρα του, η Κέτη Χατζή, η οποία μου είπε: Πρέσπυρο, γιατί πλημμυρίσαμε πάλι στην Νότια? Στο ίδιο έργο θεατές. Γιατί? Πολλοστή φορά. Γιατί? Δεύτερο, δεν είναι μόνο ότι δεν έχουν γίνει εκείνα τα απαραίτητα και αναγκαία έργα αποστράγγισης ή απορροής των ομβρίων υδάτων ή διάνοιξης των ρεμάτων, αλλά και το γεγονός ότι έχουμε καταστρεπτικές κοπές δασοδών περιοχών, οι οποίες γίνονται παράτυπα και παράνομα. Παράτυπα όπου δικαιούται να το κάνει ο ιδιοκτήτης της γης, παράνομα γιατί υπάρχουν και τμήματα δασικά που απαγορεύεται να γίνει. Μάλιστα. Και έχω πάρει 500 τηλέφωνα και δεν απαντά κανείς. Με κοροϊδεύουν. Έτσι, μπράβο. Και λέω, μα Κέτη μου, λογικό είναι να σε κοροϊδεύουν, διότι αν πάρουμε τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τις άδειες πολεοδομίας και τις βάλουμε κάτω, η εδαφική έκταση της Κέρκυρας είναι 5 φορές μεγαλύτερη από αυτήν την οποία ξέρουμε ότι έχει. Και σήμερα την ξέρουμε με λεπτομέρειες λόγω δορυφόρου. Δεν είναι όλα αυτά λογικά? Στο ίδιο έργο θεατές, όπως είπες, αλλά είμαστε ταυτόχρονα και σε μια χώρα όπου πρέπει να προσδιορίσουμε: το αυγό έκανε την κότα ή η κότα έκανε το αυγό? Δυστυχώς. Τι σημαίνει διαπλοκή? Είναι η διαπλοκή του υπαλλήλου ή και η συμμετοχή και η σύμπραξη δική μας επειδή βολευόμαστε? Όλα αυτά συνθέτουν ένα κοινωνικό σκηνικό στο οποίο κανείς δεν είναι αθώος, ή ελάχιστοι πιο σωστά είναι οι αθώοι. Χρόνια πολλά στο Σάββα που γιορτάζει σήμερα. Ναι. Χρόνια πολλά και στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Μεδαλινό, διότι είναι μέλος του τάγματος του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου. Και αύριο είναι το Αγίου Νικολάου, Α, ναι. Χρόνια πολλά. Γιορτάζει αύριο το πολεμικό ναυτικό. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας. Καλώς σας και στους δύο και στους τηλεθεατές σας. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα. Λίγες μέρες στην Κέρκυρα. Πρέπει να πω ότι ο κύριος Στρατούλης είναι ενδυνάμει Κερκυραίος, επειδή η οικογενειακά του πρόσωπα είναι με μόνιμη κάτοικη της Κέρκυρας. Και επομένως έχετε πάρα πολύ συχνά για να δει τα πρόσωπα αυτά, μεταξύ των οποίων και τη μητέρα του. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, και ταυτόχρονα κάνω και την πολιτική παρουσία που πρέπει. Συνονούμαι με τους συντρόφους και τους συνεργάτες μου εδώ στη Λαϊκή Ενότητα Ανυπόταχτη Αριστερά και με την οργάνωση που έχει, για να δούμε και τι πολιτικές πρωτοβουλίες παίρνει για τα πραγματικά προβλήματα των Κερκυραίων, που αυτή την περίοδο είναι, όπως όλη την Ελλάδα, η ακρίβεια, είναι η ενεργειακή φτώχεια, είναι το νοσοκομείο και τα ελλείμματα τα μεγάλα στη λειτουργία του, που αναδείχνεται πολλές φορές στις εκπομπές σας, είναι το πανεπιστήμιο και πώς συνδέεται με την πόλη και την κοινωνική και οικονομική ζωή, και είναι βεβαίως και το θέμα της απασχόλησης και της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, που χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή για να τηρείται στο νομό της Κέρκυρας
για τους εργαζόμενους, κυρίως στον κλάδο του τουρισμού και της εστίας της. Έχετε εκλεγεί πρόσφατα γραμματέας της Λαϊκής Ενότητας, ανυπόταχτη αριστερά. Ναι, κάναμε μία συνδιάσκεψη πριν από ένα μήνα, πανελλαδική, με 600 αντιπροσώπους από όλη την Ελλάδα, που το 65% ήταν νέοι κάτω από 30 ετών, πολύ σημαντικό για ένα κόμμα της αριστεράς όπως εμείς. Διευρυνθήκαμε, προσχώρησαν στην Λαϊκή Ενότητα Ανυπόταχτη Αριστερά προσωπικότητες της αριστεράς όπως ο Κώστας Ολοπαβίτσας, η Νάντια Βαλαβάνη, ο πρώην βουλευτής της Βρετανίας, ο Θωμάς Κότσιας, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Γεωργούλας και μια σειρά ανένταχτες προσωπικότητες της αριστεράς. Ανασυγκροτηθήκαμε, αναγεννηθήκαμε επί της ουσίας. Είμαστε ο πολιτικός χώρος που είχε δημιουργηθεί τον Αύγουστο του 2015 από τους 30 τόσους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και τους 5 πρώην υπουργούς που αποχωρήσαμε. Που είχε ηγηθεί ο Παναγιώτης Λαβαζάνης. Που είχε ηγηθεί ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης μετά την εκλογική μας ήττα παραιτήθηκε και έγινε τώρα, μετά από 3 χρόνια, μια συνδιάσκεψη ουσιαστικής αναγέννησης του χώρου. Είμαστε με ισχυρές δυνάμεις στην τοπική αυτοδιοίκηση και στα εργατικά συνδικάτα και ετοιμαζόμαστε τώρα και για τις εκλογές. Έχουμε πάρει πρωτοβουλίες να υπάρξει ένα κοινό εκλογικό ψηφοδέλτιο όλης της εξουκνοβουλευτικής ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά όχι μόνο. Θεωρούμε ότι πρέπει να απευθυνθούμε και εμείς και οι άλλες αυτές δυνάμεις και στην κοινοβουλευτική αριστερά και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και στο Μέρα 25, ώστε να υπάρξει ένα ψηφοδέλτιο της αριστεράς, της ανυπόταχτης στα μνημόνια αριστεράς, για να το ξεχωρίζω με το ΣΥΡΙΖΑ, στη χώρα μας, όπως ήταν το ενωτικό εγχείρημα του Μελανσόν στη Γαλλία, όπως ήταν τα ενωτικά εγχειρήματα της αριστεράς στη Λατινική Αμερική, που κερδίζουν τις εκλογές, με τελευταία περίπτωση του το Λούλα, στη μία μετά την άλλη από αυτές τις χώρες. Είναι εφικτό αυτό, θεωρείτε, δηλαδή υπάρχει πολιτική ωριμότητα για να προχωρήσει κάτι τέτοιο? Έχετε απόλυτο δίκιο που με ρωτάτε. Κοιτάξτε, υπάρχει ανάγκη, θα πω. Mm-hmm. Είναι εύλογο το ερώτημα αν υπάρχει ετοιμότητα, αλλά mm-hmm. ανάγκη υπάρχει του λαού μας να υπάρξει ένας ισχυρός πόλος πραγματικής αντιπολίτευσης στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ασκεί αντιπολίτευση και το ΚΙΝΑΛ είναι ανεμική αντιπολίτευση, είναι μονοφραστική, γιατί επί της ουσίας των πολιτικών συμφωνούν, διότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας κινείται στα πλαίσια τα μεταμνημονιακά και στις συμφωνίες που είτε η δική της κυβέρνηση είτε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είχαν υπογράψει με τους δανειστές. Υπάρχει κενό πραγματικής αντιπολίτευσης στη χώρα μας, υπάρχει κενό πραγματικής εναλλακτικής πρότασης σε σχέση με τις πολιτικές που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, που δεν υπάρχει, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, γι' αυτό δεν κεφαλαιοποιεί από τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας λόγω των προβλημάτων με την ακρίβεια, πανδημία κλπ. Και υπάρχει και ανάγκη ενός πολιτικού φορέα να κάνει μια τέτοια πραγματική αντιπολίτευση. Κενό πολιτικό υπάρχει. Απομένει σε εμάς και στις άλλες δυνάμεις της αριστεράς να είμαστε όριμοι, να οριμάσουμε, να το καταλάβουμε και να κάνουμε αυτό που χρειάζεται Υπουργέ, σήμερα. Αντιπολίτευση, ναι. Η αντιπολίτευση είναι μια εύκολη υπόθεση. Και με αφορισμούς είναι ακόμη πιο εύκολη. Με προτάσεις όμως, ναι, σε μια σημερινή πραγματικότητα όπου διεθνώς έχει ο καπιταλισμός κερδίσει όλα τα στοιχήματα, έχει κυριαρχήσει. Και αυτό το ερώτημα που είναι πάρα πολύ απλό και απευθύνουμε και εγώ και η Ρο σε όλους τους καλεσμένους οι οποίοι μιλούν για μια άλλη πορεία, είναι ποια είναι αυτή η άλλη πρόταση διαχείρισης των πραγμάτων σε μια χώρα που είναι πλήρως εξαρτημένη είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είτε από τις γενικότερες συμμαχίες της. Ναι, θα σας πω, κοιτάξτε, καταρχήν χρειάζεται μια εναλλακτική πολιτική στις πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα. Δηλαδή, εμείς θεωρούμε ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα, το είπατε κι εσείς, σε ντούρο καπιταλισμό είμαστε, είναι πολιτικές που ωφελούν κυρίως τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Δηλαδή και την πολιτική του τρίτου μνημονίου, αν δείτε, που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την πολιτική σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, έχουν μια ταξική μονομέρεια. Κυρίως εξυπηρετούν πλούσια στρώματα της κοινωνίας. Παράδειγμα, σας φέρνω το νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη, νόμο πλέον που πέρασε για την ουσιαστική απαγόρευση των απεργιών και του συνδικαλισμού στον ιδιωτικό τομέα. Παράδειγμα, σας φέρνω το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό των νέων, για τις επικουρικές συντάξεις, που τα παιδιά θα δίνουν εισφορές και δεν θα ξέρουν αν θα πάρουν σύνταξη και πώς θα πάρουν, που θα τις διαχειρίζονται ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες. Παράδειγμα, βλέπετε για το περιβάλλον, το ζείτε και εδώ στην Κέρκυρα, ότι δίνεται το περιβάλλον και η προστασία του βορρά σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα για να έχουν κερδοφορία.
Το ζήτημα της πανδημίας το διαχειρίστηκαν με τέτοιο τρόπο να μην θυγεί ο ιδιωτικός τομέας της υγείας και όλο το βάρος να πέσει στο δημόσιο τομέα της υγείας. Και κάναν και ένα νόμο πρόσφατα. Θα είδατε και τις αντιδράσεις που υπήρξαν εδώ από τους νοσοκομιακούς γιατρούς, ναι, που ουσιαστικά θα πηγαίνεις στο δημόσιο νοσοκομείο να πληρώνεις εκεί το γιατρό. Ενώ μέχρι τώρα είχες δημόσια καθολικά πρόσβαση. Άρα χρειάζεται μια άλλη πολιτική. Δεν πληρώνεις το γιατρό. Απλά η καταγγελία είναι ότι δημιουργείται ένα αγοραίο σύστημα. Αυτό. Το εμπορευματοποίηση. Ναι, αλλά δεν είναι όλοι γιατροί σε αυτή τη λογική. Όχι, και δεν θα μπουν. Και καλό είναι να μην μπουν. Και έτσι, έχετε δίκιο. Και δεν θα μπουν. Και δεν θα μπουν. Ναι, αλλά δεν έπρεπε να ανοίξει κερκόπορτα, κατά τη δική μας γνώμη. Αυτό. Το κερκόπορτα το καταλαβαίνω. Ναι, κερκόπορτα. Σαν έννοια. Ναι, από εκεί και πέρα φυσικά. Ακόμα και τα απογευματινά ιατρία που πληρώνονται. Είναι ολόκληρες κλινικές και εδώ και σε μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας που δεν το εφαρμόζουν αυτό το μέτρο. Έχετε δίκιο. Και είναι σωστό να αντιδράσουν και από τα μέσα οι ίδιοι και αν μπορούν να κυρώσουν. Και το έκαναν. Και το έκαναν. Και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Έχουμε ελπίδα και οι τοπικοί σύλλογοι. Εδώ έχουμε άλλου τύπου συγκρούσεις. Βγήκαν οι ιδιώτες γιατροί. Γιατί τι σου λέει ο ιδιώτης γιατρός? Ότι άμα τον βγάλεις και αυτόν στην ιδιωτική αγορά, στην πραγματικότητα μου δημιουργείς έναν αθέμητο ανταγωνισμό. Ναι. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία χωρίς βάση και χωρίς λογική. Και υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι, φιλελεύθεροι και φιλελεύθεροι, που λένε ότι το νομοσχέδιο της κυρίας Γκάγκα τον κρατισμό υποστηρίζει και όχι τον νέο φιλελευθερισμό. Εντάξει. Δεν το έχω μελετήσει. Αυτές είναι πιο ακραίες νεοφιλελεύθερες φωνές. Δυστυχώς υπηρετεί τα ιδιωτικά συμφέροντα ο νόμος πλέον, δεν είναι νομοσχέδιο. Ναι, ψηφίστηκε από ό,τι ξέρετε την Παρασκευή, ναι, μόνο με κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα χρειάζεται μια άλλη πολιτική που στο επίκεντρο θα έχει τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Για παράδειγμα, στην ακρίβεια. Δεν αντιμετωπίζει η ακρίβεια αν κάνεις μια επιδότηση όπως αυτές που κάνει η κυβέρνηση. Θα σου καλύψει το 10, το 15, το 20% των απολειών που είχες από τον ψηλό, από το μεγάλο πληθωρισμό και από το ότι χρόνια μισθοί και συντάξεις ήταν παγωμένοι. Πρέπει να βάλεις πλαφόν ανώτατο στις τιμές. Όχι μόνο των καυσίμων, αλλά και των βασικών προϊόντων που καλύπτουν λαϊκές ανάγκες και διατροφή. Πρέπει να μειώσεις το ΦΠΑ. Πρέπει να μειώσει έως κατάργηση τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα αυτή την περίοδο, αυτούς τους 10-12 μήνες που είναι η έξαρση της ακρίβειας. Πρέπει να στηρίξεις τους μισθούς και τις συντάξεις, να δώσεις ουσιαστικές αυξήσεις και όχι να αυξάνεται 12% πληθωρισμός και οι συντάξεις να αυξάνουν 6%. Το έλλειμμα που είναι απώλεια από το εισόδημα. Επομένως, χρειάζεται διαφορετικές πολιτικές που στο επίκεντρο θα έχουν την κοινωνική ανάγκη. Εδώ δεν το κάνει, δίνει μια επιδότηση, αλλά τα μεγάλα κέρδη δεν τα πειράζει των μεγάλων εταιριών. Λέει θα τις φορολογήσει, είδατε ακόμα φορολόγηση, είδατε ακόμα εισρωή στα δημόσια ταμεία από τα υπερκέρδη που είχαν οι 5 μεγάλες εταιρείες της ενέργειας στη χώρα μας. Δεν θέλει να θίξει τα ιδιωτικά συμφέροντα και τα μεγάλα κέρδη. Εμείς με αυτή την πολιτική διαφωνούμε. Και λέμε χρειάζεται μια άλλη πολιτική που θα υπηρετεί τα λαϊκά και κοινωνικά συμφέροντα. Και είπα ένα παράδειγμα για την ακρίβεια. Σε αυτό συμφωνείτε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι η υπόθεση της φορολόγησης των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας την έχει σηκώσει πρωτίστως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι, την έχει σηκώσει, αλλά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης την παλεύει αυτή. Είχε θεσπίσει το χρηματιστήριο ενέργειας στη χώρα μας, επί υπουργίας κυρίου Σταθάκη, που οδήγησε σε αυτές τις τρομακτικές τιμές, τη σύνδεση με την τιμή του φυσικού αερίου, στις τρομακτικές τιμές που είχαμε του ηλεκτρικού ρεύματος πριν από 4-6 μήνες, που βρέθηκε σε απελπισία όχι μόνο ο λαϊκός κόσμος, αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εδώ στην Κέρκυρα. Και ζήσατε το δράμα που δεν μπορούσαν να πληρώσουν λογαριασμούς. Έκλεισαν μαγαζιά, έκλεισαν επιχειρήσεις από αυτή την ιστορία. Δεν είναι μόνο ευθύνη. Αλλά όχι μόνο από αυτό. Και από το διπλασιασμό της προκαταβολής φόρου. Και άλλα πράγματα. Αλλά να σας ρωτήσω έτσι, επειδή γράψατε και ένα βιβλίο για τους πρώτους 8 μήνες. Όλα αυτά δεν τα είχατε κουβεντιάσει στο ΣΥΡΙΖΑ πριν? Ναι, ναι. Νιώθατε ότι ο λαός ψάχνει κάτι καινούργιο, μια ελπίδα, μια ελπίδα πραγματική. Και ο λαός μας έδωσε, και ο λαός μας έδωσε την ψήφο του. Και μάλιστα είχατε συμφωνήσει όλοι τότε να πάτε με τον κύριο Καμένο και τους ΑΝΕΛ σε συγκυβέρνηση, γνωρίζοντας τις ακραίες εθνικιστικές θέσεις και θεωρήσεις του κυρίου Καμένου, αλλά και προσώπων που βρίσκονταν στο περιβάλλον ή στο κόμμα. Και μάλιστα εγώ θα πω, διότι στην τοπική μας κοινωνία φαντάζομαι θα έχετε ενημερωθεί, πήραν θέσεις κυβερνητικές, πρόσωπα, τα οποία είχαν σκανδαλίσει και την τοπική κοινωνία της Κέρκυρας. Και δεν είχε αντιδράσει κανένας. Όλα καλά και όλα ωραία. Ο Στέφανος Σαμουήλης θα υπερασπίζονταν αυτά που λέγαμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο μήνα. Ήρθε το δημοψήφισμα, ήρθε το τρίτο, τέταρτο μνημόνιο και τα πράγματα οδήγησαν στην έξοδό σας. Αυτά δεν τα βλέπατε? Ναι, σαφώς τα βλέπαμε και αυτά περιγράφω και στο βιβλίο. Από το 2012 είχαμε επισημάνει αυτά τα προβλήματα τα οποία λέτε.
από τις αρχές του 2012, πολύ πριν δηλαδή που αναδειχτήκαμε σε κυβέρνηση το Γενάρη του 2015, είχαμε πει ότι η κυβέρνηση πρέπει να έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο A, ένα σχέδιο Α, ας το πούμε έτσι, που περίπου ήταν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ένα φιλολαϊκό πρόγραμμα για να κατάργηση του μνημονίου και οικονομικής ανακούφισης των λαϊκών στρωμάτων που ταλαιπωρούνταν 5 χρόνια με τα μνημόνια της λιτότητας, και ταυτόχρονα είχαμε πει ότι εάν οι δανειστές, το ΔΝΤΟΥ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μας επιτρέψουν να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο φιλελαϊκό πρόγραμμα και να καταργήσουμε τα μνημόνια της λιτότητας, να είναι έτοιμη η κυβέρνηση και για ρήξη με τους δανειστές. Και είχαμε πει ότι είχε εργαλεία να το κάνει, να τους αμφισβητήσει θεμελιώδη συμφέροντα, όπως τη διακοπή αποπληρωμής του χρέους, αφού το Φλεβάρι, θυμάστε με τη συμφωνία στο Eurogroup, σταμάτησαν να χρηματοδοτούν την Ελλάδα για να αποπληρώσει τα δάνειά του, τα δάνεια που είχε πάρει από αυτούς, θα έπρεπε και η κυβέρνηση τότε να μην αποπληρώνει τις δόσεις τους. Να πει τους 4 μήνες που δόθηκε παράταση στις διαπραγματεύσεις, δεν μας δίνεται, δεν πληρώνουμε. Άμα πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις, εδώ είμαστε να δούμε πώς θα διαχειριστούμε το ζήτημα του χρέους. Και είχαμε πει ότι η κυβέρνηση, ανεξάρτητα αν θα το κάνει, έπρεπε να έχει έτοιμη μια μελέτη, ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό, να απειλήσει τους δανειστές ότι έχει και άλλες λύσεις εκτός από τις δόσεις των δανείων που τις έδιναν για να ανασάνει η Ελλάδα και να μην χρεοκοπήσει, δηλαδή τη δυνατότητα να εκδώσει εθνικό νόμισμα, να βγει από την Ευρωζώνη κλπ. Τουλάχιστον να τους απειλήσει με αυτό στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δυστυχώς αυτά τα δύο πολύ σοβαρά διαπραγματευτικά εργαλεία δεν τα χρησιμοποίησε η κυβέρνηση. Το επισημαίναμε πριν. Αυτό σημαίνει όμως ότι το κόμμα δεν λειτουργούσε. Συγγνώμη. Ναι, γιατί από κάποια στιγμή. Δεν λειτουργούσε το κόμμα. Γιατί ήταν πολύ δύσκολο. Από ότι όσο αριστερά, ότι πρέπει να τα αποφάσει. Συλλογικές. Και να σας πω για κάτι, κύριε Υπουργέ μου. Σας μιλάω πολύ ειλικρινά. Αφορήσατε το Σιμίτι, τον εξυγχρονισμό, το Πασόκ και είδαμε μία σειρά από πρόσωπα της δεξιάς να διατηρούνται ακμαία στις θέσεις εξουσίας. Και τότε δεν είχαν αντιδράσει καθόλου. Κανείς. Ναι. Βλέπω την κυρία Κωνσταντοπούλου, έχω μια ακρόαση μια επιτροπή στη Βουλή, η οποία με διθυράβους περιγράφει ένα πρόσωπο που δεν είχε απλά σκανδαλίσει την τοπική κοινωνία. Υπάρχουν αποφάσεις συλλογικών οργάνων καταγγελτικές. Δηλαδή, σαν αυτό το κόμμα, σαν ξαφνικά να είχαμε μια ελίτ εξουσίας, ναι, και το κόμμα με την παράδοση αριστεράς να μην υφίσταται ως δομή, όχι εξουσίας, αλλά ως συλλογικότητα ελεκτική όμως. Κοιτάξτε, μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα, Υπουργέ μου. Ναι. Διότι είναι πολύ αυστηρός ο κύριος στο Master Control. Βεβαίως. Μετά το διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση απόψε. Έχουμε τη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Στατούλη. Ο κύριος Στατούλης είναι ο πρώην Υπουργός Εργασίας. Είναι όμως σήμερα ο γραμματέας της Λαϊκής Ενότητας, ανυπόταχτη αριστερά. Και δεν είναι το θέμα ότι είναι ο γραμματέας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έναν μεστό λόγο και έχει και η γενναιότητα πολλές φορές να διατυπώνει και απόψεις οι οποίες μπορεί να προκαλούν ή να έχουν και μια οξύτατη κρίση από την άλλη πλευρά, αλλά είναι πάντα ένας ευγενής άνθρωπος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε εδώ. Να είστε καλά. Είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι έρχεστε πάρα πολύ συχνά στην Κέρκυρα, διότι σχετίζεστε με την Κέρκυρα. Έχετε πρόσωπα του οικογενειακού σας περιβάλλοντος εδώ. Βεβαίως, η αδερφή μου και η μητέρα μου. Και ήθελα να πω στην, νομίζω, πολύ εύστοχη ερώτηση που μου θέσατε για μια σειρά λαθεμένες πολιτικές που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην κυβέρνηση λίγο πριν την αναλάβει. Να ξέρετε ότι το βιβλίο που έχω γράψει, 8 μήνες που συντάραξαν την Ελλάδα, Ιανουάριος-Αύγουστος 2015, έχει 2 ιδιαιτερότητες. Δηλαδή δεν είναι μια καταγραφή μόνο της ιστορίας. Mm-hmm. Η πρώτη ιδιαιτερότητα είναι ότι γράφει την ιστορία από τα μέσα, από το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα περιγράφει μια εσωτερική διαπάλη, ιδεολογική, προγραμματική, αξιακή, επί των πολιτικών που εφάρμοζε ο ΣΥΡΙΖΑ, που εμείς ήμασταν η αριστερή πτέρυγα και διαφωνούσαμε. Και ο Στέφανος Σαμοήλης, που ξέρετε, ήταν εδώ βουλευτής, ναι, και αποχώρησε, καταψήφισε το μνημόνιο και αποχώρησε μαζί μας. Άρα είναι γραμμένα από τα μέσα, με ντοκουμέντα, με κείμενα, όχι, ξέρετε, με προφορικές μαρτυρίες ή μούπε, σούπα κλπ. Όλα με γραπτά ντοκουμέντα. Το τι έκανε η κυβέρνηση, το που διαφωνούσαμε εμείς, ακόμα και για το ζήτημα των ΑΝΕΛ που είπατε, παρότι θεωρώ ότι δεν έφταξαν οι ΑΝΕΛ, παρότι το χαρακτήρα αυτών που είπατε είχαν, δεν έφταξαν αυτοί για τη μνημονιακή συνθηκολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ, έφταξε η ηγεσία του αποκλειστικά. Ήταν επιλογή
της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να συνθηκολογήσει με τους δανειστές και το τρίτο μνημόνιο και εκεί ακολούθησαν οι ΑΝΕΛ. Αυτό δεν αναιρεί το χαρακτήρα που είχατε και συμφωνώ που είχε και που συμφωνώ μαζί σας. Αλλά ήμασταν ένα μεγάλο κομμάτι του κόμματος που κάποια στιγμή έφτασε να είναι το 45% του κόμματος που διέθετε 44 βουλευτές από τους 140 τόσους που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, 6 υπουργούς, 5 συνέναν στο Υπουργικό Συμβούλιο, οι οποίοι αμφισβητούσαμε αυτές τις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Ζητούσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ να εφαρμόσει το πρόγραμμά του, ζητούσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ να βάλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ζητήματα που θα έφυγαν θεμελιώδη συμφέροντα των δανειστών για να αναγκαστούν και αυτοί να υποχωρήσουν, μήπως και υπάρξει μια αξιοπρεπή συμφωνία. Και ζητούσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ να είναι έτοιμος να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό και να τον ετοιμάσει ακόμα και για ρήξη με τους δανειστές, εάν δεν μας επέτρεπαν να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας το προεκλογικό, τις δεσμεύσεις μας απέναντι στον ελληνικό λαό. Δεν το τήρησαν. Και κύριο, με επισφράγισμα το δημοψήφισμα. Σας το λέω και τους δυο και μας ακούν και τηλεθεατές. Το δημοψήφισμα της 5 Ιουλίου ήταν μια μεγάλη νίκη του ελληνικού λαού ενάντια σε θεούς και δαίμονες. Εμείς από την αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ το στηρίξαμε. Θυμάστε, βγαίναμε στην τηλεόραση, ειδικά τις τελευταίες μέρες, και δίναμε τη μάχη με την καμπάνια του ναι. Εμείς εκπροσωπούσαμε την καμπάνια του όχι. Κυρίως ήταν η αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Το στηρίξαμε. Βγήκε αποτέλεσμα όχι κατά 62% και μέσα σε λίγες ώρες, με τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά από αίτημα του τότε πρωθυπουργού του Αλέξη του Τσίπρα, το περήφανο όχι του ελληνικού λαού στα μνημόνια της λιτότητας μετατράπηκε σε ταπεινωτικό ναι. Δεν υπάρχει παγκόσμιο προηγούμενο. Δεν υπάρχει. Εμείς δώσαμε τη μάχη μας μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην κυβέρνησή του, την κοινοβουλευτική του ομάδα, την κεντρική του επιτροπή, τις οργανώσεις που δυστυχώς δεν λειτουργούσαν εκείνη την περίοδο. Και έχετε δίκιο, λειτουργήσε μια ομάδα γύρω από τον Πρωθυπουργό. Ναι, και όχι αλλά ένα και κόμμα. Οι ίδιες οι οργανώσεις ήταν ένα σιωπηλό όργανο. Δηλαδή αυτό. Ακούστε. Τώρα εσείς ήσασταν ένας άνθρωπος που έχει χτιστεί στις διαδρομές της αριστεράς. Η αφυδάτωση των οργανώσεων του κόμματος ήταν μια συνειδητή πράξη στην οποία έχετε συνευθύνει. Αυτό σας λέω και εγώ. Όχι, έχετε συνευθύνει. Όχι, όχι, όχι. Έχετε συνευθύνει. Όχι, έχετε συνευθύνει. Εμείς... Ακούστε κάτι. Επειδή ξέρουμε, εγώ μπορώ από την ανθρωπογεωγραφία της τοπικής κοινωνίας να κρίνω και να αξιολογήσω και συμπεριφορές. Διότι αυτό το οποίο είδαμε, παραδείγματος χάρη, Πασόκ, Ανδρέας Παπανδρέου. Τι έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου προκειμένου να διαλύσει το κόμμα, να κρατικοποιήσει το κόμμα. Θυμάστε ότι όλα τα μέλη της Σχετικής Επιτροπής έγιναν πρόεδροι οργανισμών. Το ίδιο έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο έκανε. Ναι. Και αυτό το πράγμα ήταν στην πραγματικότητα μια αφυδάτωση, μια απονεύρωση της ζωντάνιας που πρέπει να έχουν τα κόμματα της αριστεράς. Ναι, εγώ νομίζω ότι ήταν συνειδητή επιλογή της ηγεσίας για να μην ελέγχεται. Αυτονομήθηκε ένα κομμάτι της ηγεσίας. Εμείς ακούσαμε κριτική και δημόσια. Δεν ήταν και εύκολο. Ήμουν υπουργός. Και εγώ και ο Λαφαζάνης και ο Χουντής και ο Ίσυχος και η Βαλαβάνη ήμασταν υπουργοί. Ναι. Και καταλαβαίνετε διαφοροποιούμασταν. Επανειλημμένα και με γραπτό τρόπο και με κείμενα και με δημόσια κείμενα ζητούσαμε να συγκαλούνται τα συλλογικά όργανα του κόμματος, να παίρνετε υπόψη των οργανώσεων η άποψη, μάλιστα πριν πάει στις Βρυξέλλες και διαπραγματευτεί και μετατρέψει το περήφανο όχι του ελληνικού λαού σε ταπεινωτικό ναι. 12 και 13 Ιουλίου είχαμε ζητήσει να γίνει διαρκές συνέδριο του κόμματος με 4.000-5.000 συνέδρους να αποφασίσει εάν ο Τσίπρας θα συνθηκολογήσει και θα υπογράψει μνημόνιο ή όχι. Δυστυχώς η ηγετική ομάδα ακολούθησε άλλο δρόμο. Δώσαμε τη μάχη μας μέχρι τέλους, μέχρι 14 Αυγούστου που ψηφίστηκε το μνημόνιο στη Βουλή. Ξέρετε ότι το καταψηφίσαμε, αποχωρήσαμε, εγκαταλείψαμε βουλευτικές καρέκλες, υπουργικές καρέκλες, γιατί στο δίλημα να κρατήσουμε αυτές τις καρέκλες ή να φανούμε πιστοί απέναντι στις αρχές, στις αξίες μας, στις δεσμεύσεις μας απέναντι στον ελληνικό λαό, τηρήσαμε το δεύτερο. Και νομίζω ολόκληρος ο ελληνικός λαός, ανεξάρτητα πολιτικής τοποθέτησης, μπορεί να διαφωνεί μαζί μας, μπορεί να μας καταλογίζει και ευθύνες για εκείνη την περίοδο, αλλά λέει τουλάχιστον είσαστε έντιμοι, συνεπείς σε αυτά που είχατε πει, έτσι και πράξατε. Τώρα όμως είμαστε άλλη εποχή και το βιβλίο δεν αναφέρεται μόνο στη διαμάχη εκ των έσω και πώς κατέληξε ο ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε θα καταργήσει τα μνημόνια να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Είναι μια ιστορία γραμμένη και από τα κάτω. Δηλαδή περιγράφει την ενεργοποίηση του ελληνικού λαού, τις κινητοποίησεις που γινόταν, αν θυμάστε, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, τον παράγοντα, αυτό το λαϊκό παράγοντα, πώς παρέμβηκε κλπ. Και το βιβλίο επιδιώκει να βγάλει συμπεράσματα από το πώς χειρίστηκαν τα πράγματα για το παρόν και το μέλλον. Όχι για να είμαστε νοσταλγικοί με το παρελθόν ή για να σας πω διαβάστε το βιβλίο να βρείτε κανένα κρυμμένο θησαυρό, να δούμε τι δεν έγινε καλά, γιατί έγινε με αυτόν τον τρόπο, αν υπήρχε άλλος δρόμος,
από τη μνημονιακή συνθηκολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ που εμείς πιστεύουμε ότι υπήρχε άλλος δρόμος, ώστε αν ξαναεπιχειρηθεί ένα τέτοιο άλμα στον ουρανό, να υπάρξει δηλαδή μια αριστερή κυβέρνηση που θέλει να είναι φιλολαϊκή στην Ελλάδα κλπ., να μην γίνουν τα ίδια λάθη που έγιναν τότε. Άρα είναι μια ιστορία γραμμένη από τα μέσα, από αυτούς που διαφωνούσαμε με τις κυβερνητικές πολιτικές και το λέγαμε, παρότι ήμασταν υπουργοί, βουλευτές, στελέχη κυβερνητικά ενός μεγάλου κόμματος και αποχωρήσαμε, και μια ιστορία από τα κάτω πώς παρέμβηκε ο λαϊκός παράγοντας και για ποιους λόγους και ποιες δυνατότητες δόθηκαν στην ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης να παρακάμψει το λαϊκό παράγοντα. Έλα, η Ρώμη. Για να ξέρουμε καλύτερα την ιστορία, για να μπορούμε να αναγνώσουμε καλύτερα το παρόν και για να κάνουμε καλύτερα πράγματα και πιο σωστά στο μέλλον. Το ερώτημα είναι, ο κόσμος με όλα αυτά τα οποία έζησε, το όχι να γίνεται ναι και όλα αυτά τα οποία περιγράψατε, τη δική σας αποχώρηση των στελεχών, τις διαφωνίες, αντιδράσεις, στο σήμερα, με όλα αυτά που είπατε στην αρχή της εκπομπής, την κρίση στην ενέργεια, τα ζητήματα της απασχόλησης και της εργασίας, τα ζητήματα υγείας, παιδείας κτλ., βλέπετε να ταυτίζει τις απόψεις του με τις δικές σας, ή δεν έχει πείσει ακόμα ο δικός σας χώρος ότι πρέπει να έρθετε πιο κοντά. Έχουμε αυτό το πρόγραμμα, αυτές τις θέσεις, αυτές τις απόψεις. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο και αυτός είναι ο λόγος που για λίγους ψήφους το Σεπτέμβριο του 2015 δεν μπήκαμε στη Βουλή. Δεν μπορέσαμε να πείσουμε ότι η εναλλακτική πρόταση την οποία είχαμε δεν ήταν μόνο ανατρεπτική και ριζοσπαστική, αλλά ήταν και εφαρμόσιμη και βιώσιμη. Δηλαδή μπορούσε να εξασφαλίσει ευημερία στον ελληνικό λαό. Αντίθετα με τα μνημόνια που εφαρμόζονταν τότε, που τον είχαν οδηγήσει στη φτωχοποίηση και στη δυστυχία. Άρα δεν φταίει μόνο ο λαός το τι ψηφίζει, το ζήτημα είναι εμείς τι κάνουμε, και γι' αυτό αυτή την περίοδο κάνουμε μια προσπάθεια να μην θεωρητικολογούμε, να είμαστε δίπλα στα προβλήματα του λαού. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Σπύρο, να είμαστε με απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα, όχι με συνθήματα. Μια αριστερά που να λέει συνθήματα, να είναι μια αριστερά που θα αφουγκράζεται, θα γνωρίζει τα προβλήματα, τα πραγματικά των λαϊκών στρωμάτων και της πραγματικής οικονομίας, και θα έχει εναλλακτικές προτάσεις λύσης, σωστές, βιώσιμες, ανατρεπτικές βεβαίως, όπως είπατε και εσείς πριν, ότι πολλές φορές χρησιμοποιώ και εγώ στον πολιτικό μου λόγο, αλλά που να λύνουν τα προβλήματα. Και επομένως η συνεργασία την οποία. Ρεαλιστικές. Και ρεαλιστικές. Και είπα. Ανατρεπτικές, ναι. Ριζοσπαστικές και ταυτόχρονα ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες. Φερέγγιες που να είναι και βιώσιμες, να μπορούν να σταθούν και να εξασφαλίζουν ευημερία, μια καλύτερη ζωή στο λαό από αυτή που ζει σήμερα. Και μάλιστα, και σας ευχαριστώ που με ρωτήσατε, εκεί είναι και η σκέψη μας για το ευρύτερο εκλογικό μέτωπο της αριστεράς. Δηλαδή, λέμε Λαϊκή Ενότητα είναι υπόταχτη αριστερά, στην Ανταρσία, σε υπόλοιπες δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς, απευθυνόμαστε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, στο ΜέΡΑ25, και λέμε να βρούμε 10 σημεία πάνω στα βασικά προβλήματα που έχει ο κόσμος σήμερα, ακρίβεια, ενεργειακή φτώχεια, σύστημα υγείας, πανεπιστήμια, παιδεία κλπ. 10 προβλήματα βασικά του λαού, προτάσεις πάνω σε αυτά, σε αυτά που συμφωνούμε, και ας μείνουν και 40 που διαφωνούμε. Αλλά πάμε με αυτά. Και να πάμε με αυτά που είναι τα βασικά προβλήματα του λαού. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε στο πώς θα είναι η άλλη κοινωνία που θέλουμε. Εμείς θέλουμε τον σοσιαλισμό, την κατάργηση εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτά τα θέλουμε ο καθένας, τα έχει και θεμετό είναι να τα έχουμε. Αλλά τώρα πρέπει να δούμε τώρα τι κάνουμε. Τώρα τι προτείνουμε. Καλά, πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια ενωμένη εκλογικά αριστερά, να είναι αποκούμπη στον κόσμο σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Η απλή αναλογική στην πρώτη αναμέτρηση. Φαίνεται ότι δίνει δυνατότητες, ναι, συλλογικών προσπαθειών. Εφόσον υπάρξουν και εκλογικές συνεργασίες όμως, ναι, μέσα στην αριστερά. Πάμε σε πρόωρες εκλογές. Εκτίμησή μου είναι με βάση όσα βλέπω ότι έχουμε, και από την πολιτική μου εμπειρία, ότι έχουμε μπει ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο. Η εκτίμησή μου είναι ότι έχουν επισπευθεί σε σχέση με αυτό που έλεγε για το τέλος της θητείας, δηλαδή είδατε ότι το άλλαξε και όλα λέει αρχές της Άνοιξης πλέον ή την Άνοιξη. Εκτίμησή μου είναι ότι από 26 Μάρτη μέχρι και τη μέρα των Βαΐων ενδεχομένως να είναι οι πρώτες εκλογές. Δηλαδή βλέπω το δηλαδή δεν βλέπετε αυτοδυναμία όταν λέτε όχι, δεν υπάρχει στις πρώτες εκλογές αυτοδυναμία, δεν υπάρχει. Τώρα η εκτίμησή μου είναι βέβαια ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνουν δεύτερες εκλογές, γιατί μπορεί να υπάρξει ενδεχομένως κάποια κυβέρνηση, γιατί σε αυτόν τον τόπο δεν είναι μόνο οι πολιτικές δυνάμεις, επειδή είπατε πολύ εύστοχα πριν ότι είναι κυρίαρχο σύστημα ο καπιταλισμός, οι δυνάμεις του συστήματος, οι ισχυρές οικονομικές κυρίως δυνάμεις, ενδεχομένως να μην θέλουν 1,5 μήνα
να υπάρξει μια βεβαιότητα πολιτική, και μια κυβέρνηση. Διότι είναι να μοιραστεί και το σχέδιο ανάκαμψης, όπως γνωρίζετε, που είναι πάρα πολλά τα λεφτά και θέλουν μια κυβέρνηση να έχει χώρα για να τους τα μοιράσει και ενδεχομένως στο μυαλό τους να έχουν και άλλα σενάρια. Και δυστυχώς στη χώρα μας, και το ξέρετε καλά και οι δυο σας, τα πολιτικά κόμματα δεν είναι αυτονομημένα από την οικονομία και από όσους κινούν τα νήματα της οικονομίας. Δυστυχώς, όχι, ξέρετε ότι έχουν μεγάλη εξάρτηση και από τις τράπεζες και από οικονομικούς ολιγάρχες. Και επομένως, η αίσθησή μου είναι ότι πιστεύονται οι πρώτες εκλογές. Δεν είμαι σίγουρος αν θα γίνουν δεύτερες ή αν μέχρι τότε θα μαγειρευτεί κάποια λύση ώστε να αποφευθούν οι εκλογές και να έχουν αμέσως μια κυβέρνηση. Εμείς σε κάθε περίπτωση, είτε μόνοι μας κατέβουμε, είτε επιτευχθεί η συνολική εκλογική συνεργασία των δυνάμεων της αριστεράς ή ορισμένων δυνάμεων της αριστεράς, εμείς το λέμε από τώρα, δεν θα στηρίξουμε ούτε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ούτε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Εμείς δεν υπάρχει ο συσχετισμός να κάνουμε κυβέρνηση, δεν λέω ότι θα πάμε να πάρουμε, εμείς πάμε να μπούμε στη Βουλή. Έτσι. Εμείς θα είμαστε ένας πόλος αντιπολίτευσης, γιατί στην δημοκρατία, αγωνιστικός πόλος, δεν είναι μόνο το ποιος θα κυβερνήσει, χρειάζεται και μια αξιόπιστη, μαχητική, προγραμματική, τεκμηριωμένη πάνω σε προτάσεις, που να στηρίζει τους κοινωνικούς αγώνες και να στηρίζεται από αυτούς αντιπολίτευση. Εμείς θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Η πρόταση που κάνουμε είναι όχι για να κυβερνήσουμε, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα σήμερα με βάση τις έρευνες της κοινής γνώμης, αλλά να είμαστε ισχυροί στη Βουλή για να στηρίξουμε το λαό, την νεολαία, πάνω στα πραγματικά του προβλήματα. Να σας ρωτήσω, αυτή η ιστορία των παρακολουθήσεων πώς γίνεται αντιληπτή από εσάς? Είναι τρομακτική. Εγώ παλιότερα είχα ζήσει καταστάσεις, γιατί ήμουν εκλεγμένος εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ και ήμουνα επί διοίκησης Τόμπρα όταν ήταν το πρώτο κύμα των υποκλοπών και ήμουνα πάλι εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ, του Συνδικάτου της Επιχείρησης, και την περίοδο που είχαν γίνει με το Μητσοτάκη, το Ρελάκι κλπ. Τότε ήταν οι παρακρατικοί μηχανισμοί μέσα στο ίδιο το κράτος. Τότε ήταν και απλή διαδικασία. Ήταν πολύ απλή Τώρα τα καλώδια δεν ήταν. Συνέδεε καλώδια. Έλεγε προχθές ο Ιορδάνης ο Χατζαπόπουλος στην εκπομπή του ότι είχα πάει με το Μαυράκι και μου δείχνε σε ένα καφάο. Ναι, τα καλώδια. Τώρα δουλεύει υπολογιστής. Τώρα δουλεύει υπολογιστής. Τώρα έχουν μπει και ιδιωτικές εταιρείες μεγάλες, οι οποίες πουλάνε αυτά τα συστήματα και τα προγράμματα και τις εφαρμογές. Δυστυχώς έχουν γιγαντωθεί οι παρακρατικοί μηχανισμοί και δυστυχώς οι πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης είναι ότι όχι μόνο τους διατήρησε αυτούς τους μηχανισμούς που είχαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά τις γιγάντωσε και τις διασύνδεσε με τον ιδιωτικό τομέα και τα ιδιωτικά συμφέροντα. Εδώ βλέπετε παρακολουθούνταν πέρα από γυναίκες υπουργών κλπ. Και επιχειρηματίες. Και οι στρατιωτικοί επιχειρηματίες παρακολουθούνταν για το πώς θα γίνει το μοίρασμα της δουλειάς, αλλά και στρατιωτικοί για το που τι σκέφτονται, να ξέρουν τις προμήθειες του αυτό, τους εξοπλισμούς των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή γινόταν και ξεκαθάρισμα επιχειρηματικών λογαριασμών. Και το δυστυχώς, οποίο προκάλεσε, έγραψε ο Τάσος. Όχι μόνο από ιδιώτες, σε συνεργασία με την ΕΕ. Πρέπει να σπάσουν αυτοί οι μηχανισμοί. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι θέμα δημοκρατίας. Καλά τώρα, εντάξει. Είναι θέμα δημοκρατίας. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν το ζήσατε αυτό. Φυσικά. Όχι και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Μετά την αποχώρησή μας, εμείς φύγαμε το 2015, 16, 17, 18, πενταπλασιάστηκαν οι άδειες που έδινε η αρμόδια εισαγγελέα στην ΕΕΠ για να γίνονται παρακολουθήσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας. Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί όταν ρωτώ στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μου λένε ότι επί των ημερών μας δεν συνέβαιναν ποτέ τέτοια πράγματα. Όχι, όχι, όχι. Απλά το κάνανε, σε άλλη χώρα, το κάνανε και... πιο σοβαρά, γιατί είπε ο Κώστας Πιο καλυμμένα, λες. Έχω την αίσθηση ότι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός μια πολύ σοφή κουβέντα. Εγώ τουλάχιστον παρακολουθούμουν από σοβαρές υπηρεσίες. Διότι αυτό το οποίο έχει ξεδιπλωθεί τώρα με τα στοιχεία τα οποία βγάζει ο τύπος και μάλιστα αλληλοσυγκροώμενος, δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε όχι απλά με παιδιά του νηπιαγωγείου, ίσως των πρώην υπηών, διότι όλα αυτά τα στοιχεία έχουν διαρρεύσει. Αυτό δηλαδή, έτσι το είναι. Ρεπορτάζ του Βήματος με τα αρχικά των αστυνομικών, οι οποίοι ήταν στη διαχείριση του Predator. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, τι άλλο θέλει. Ναι, είναι έτσι, έτσι όπως τα λέτε, αλλά αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη όλοι, και δεν λέω εγώ η αριστερά, όλος ο δημοκρατικός κόσμος να αγωνιστεί να σπάσουν οι παρακρατικοί μηχανισμοί. Είναι συνταγματικό δικαίωμά μας το απόρριτο των επικοινωνιών, να μην το ξεχνάμε. Και όλα όσα έγιναν είναι βαθύτατο πλήγμα στη δημοκρατία και δυστυχώς η πρόταση, το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση, από ό,τι είδατε και από τις παρατηρήσεις της ΑΔΕ,
δεν λύνει το πρόβλημα, διαιωνίζει τους παρακρατικούς. Η ΑΔΕ αύριο καλεί δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν. Και καλά κάνει και έχει αργήσει. Και φαίνεται όμως ότι οι ανεξάρτητες αρχές είναι μια σπουδαία υπόθεση στην εξέλιξη και ανάπτυξη της δημοκρατίας. Ναι, αλλά όμως δεν άσκησαν το συγκεκριμένο ελεγκτικό της ρόλο. Επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, και τώρα, τα 3 χρόνια με τον Μητσοτάκη, το λεγόμενο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, τύπη είναι και φαντάζομαι κάποιο υπαλλήλου. Αυτό σα λέω. Δεν ασκούν το έργο για το οποίο πολύ που έχουν ταχθεί από το ίδιο το Σύνταγμα. Θα χαρούμε να τα λέμε αφού έρχεστε στην Κέρκυρα. Να είστε καλά, χάρηκα που σα είδα. Σα ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε πάλι βήμα και καλή αντάμωση και στο Ιπανιδίν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρίε και κύριοι. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα να έχουμε.